Η Μαντάμ Γαζέλα προσέχει τα παιδιά στο παιδικό εργαστήριο. Γεια σας. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Ναι. Ναι. Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια? Γεια σου, είμαι ο Ντάνι Σκυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός? Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Α, με τρόμαξες καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδερφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδερφό τον Τζόρτζ. Να δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική. Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Τζόρτζ, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Πρώτα κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, Τζόρτζ, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. Τζόρτζ, είναι λάθος σχήμα. Τώρα κάνουμε το κοτσάνι και τα φύλλα. Τέλειο. Τώρα είναι η σειρά μου. Αυτό είναι το φόρεμα της μαμάς. Και αυτό το καπέλο της μαμάς. Μπαμπά γουρουνάκι, πού είναι τα παπούτσια σου? Χρειάζομαι παπούτσια κι εγώ. Τώρα πρέπει να γίνω όμορφη, σαν τη μαμά. Η Πέπα βρήκε τα καλλιντικά της μαμάς. Αχα! Πρώτα λίγη πούδρα. Υπέροχα! Τώρα λίγο κραγιόν. Τι όμορφη μαμά γουρουνίτσα! Έλα, μπαμπά γουρουνάκι, ώρα να πάμε στη δουλειά. Η μαμά γουρουνίτσα δουλεύει στον υπολογιστή της. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Τζόρτζ. Κάνω τη λάθος, κυρία. Πέπα, δεν θα μου πεις γεια σου? Δεν είμαι η Πέπα γουρουνάκι. Είμαι η μαμά γουρουνίτσα. Α, ναι, φυσικά. Γεια σου, μαμά γουρουνίτσα. Γεια σου. Αυτός είναι ο μπαμπάς γουρουνάκης. Τζόρτζ! Γεια σου και σένα, μπαμπά γουρουνάκι. Με συγχωρείτε, έχω πάρα πολύ δουλειά. Εμπρός, ναι. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Όχι, ευχαριστώ, αντίο. Η Πέπα διασκεδάζει παριστάνοντας τη μαμά γουρουνίτσα. Αλλά ο Τζόρτζ έχει αρχίσει να βαριέται κάπως. Συγγνώμη, μπαμπά γουρουνάκι, σε λίγο τελειώνω. Ορίστε, αυτό ήταν. Πιάσε, Τζόρτζ! Ωχ, μου ξέφυγε. Ο Τζόρτζ έπιασε την μπάλα. Ζήτω! Μπράβο, Τζόρτζ. Τώρα πέτα την μπάλα στην Πέπα. Οπ, ξανακάντω. Ω, ξανακάντω. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα πάνω από τη μαμά γουρουνίτσα. Έλα, Τζόρτζ, πέτα μου την μπάλα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Κι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Η Πέπα θέλει να μιμηθεί τον Τζόρτζ, αλλά παρά είναι μεγάλη και κόλλησε. Έχω την μπάλα. Πέπα, είναι η σειρά σου να κάνεις το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε.
Ζήτω! Ζήτω! Την έπιασα! George, εσύ θα είσαι το κοροϊδό! George, πιάσε! Πιάσε την μπάλα, George! Πιάσε, George! George, πιάσε! Να η μπάλα, George! Πόπο, Πέπα, δεν πρέπει να πειράζεις τον Τζόρτζ τόσο πολύ. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Τι είναι αυτή η φασαρία? Μπαμπά, ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρός για να παίζει μαζί μας κορόιδο. Ω, είμαι σίγουρος ότι είναι αρκετά μεγάλος. Όχι, δεν είναι, μπαμπά. Κοίτα. Πιάς την Τζόρτζ. Ζήτω! Δεν είναι δίκαιο. Πώς δεν είναι? Εγώ έδωσα απλώς ένα χεράκι στο Τζόρτζ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις βιολί. Πέπα, ίσως τα καταφέρεις καλύτερα με αυτό το τύμπανο. Ευχαριστώ, μπαμπά. Αυτό ακούγεται καλύτερα. Η Πέπα λατρεύει να παίζει τύμπανο. Υπέροχα. Ναι, ακούγεται πολύ ωραία. Να το παλιό ακορντεόν του μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτό το έπαιζα στην μαμά Γουρουνίτσα όταν γνωριστήκαμε. Ω, μπαμπά Γουρουνάκη. Τον θυμάμαι καλά αυτόν τον σκοπό. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει ακορντεόν τώρα. Είσαι σίγουρος, Τζόρτζ. Το ακορντεόν είναι πολύ δύσκολο. Τζόρτζ, το ακορντεόν είναι σχεδόν τόσο δύσκολο όσο και το τύμπανό μου. Εντάξει, Τζόρτζ. Ίσως ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρούλης για να παίζει ακορντεόν. Μπαμπά, τι άλλα όργανα υπάρχουν μέσα στο κουτί? Μόνο αυτό το κόρνο. Να δοκιμάσω. Πρέπει να φυσήξεις πολύ δυνατά. Αυτός ο ήχος δεν είναι σωστός. Είναι αδύνατον. Νομίζω ότι κάποτε έπαιζα κι εγώ κόρνο. Αυτός ο ήχος δεν είναι καθόλου σωστός. Μπορεί να χρειάζεται κάποιος ψηλός και δυνατός σαν εμένα. Ούτε αυτός ο ήχος είναι σωστός. Έχει δίκιο η Πέπα. Είναι αδύνατο να παίξεις. Δεν πειράζει, μπαμπά Γουρουνάκη. Μια χαρά είναι και το ακορντεόν. Παίζεις θαυμάσια. Ναι, παίζω αρκετά καλά. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Κι εγώ θα παίζω βιολί. Κι εγώ θα παίζω το τύμπανό μου. Η μαμά Γουρουνίτσα παίζει βιολί. Θέλεις να φυτέψεις ένα σπόρο φραουλιάς? Ναι, αμέ. Από αυτόν τον σπόρο θα φυτρώσει μια υπέροχη φραουλιά. Πρώτα, σκάψε μια τρυπούλα. Μετά θα βάλω μέσα το σπόρο και θα το σκεπάσω με χώμα. Να σου το ποτίσω εγώ. Όχι, όχι. Θέλω να το ποτίσω εγώ. Ωραία. Τώρα θα περιμένουμε να μεγαλώσει. Η Πέπα και ο Τζόρτζ περιμένουν ο σπόρος να μεγαλώσει. Μα δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να έχεις υπομονή, Πέπα. Θα πάρει πολύ καιρό για να μεγαλώσει. Πέπα, Τζόρτζ, είναι ώρα να πάμε σπίτι. Μα περιμένουμε να μεγαλώσει η φραουλιά μου. Ήθελα να φάω φράουλες με το τσάι. Μην ανησυχείς, Πέπα. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, ο σπόρος θα έχει γίνει μεγάλο φυτό. Και θα φάμε φράουλες. Ναι. Έλα, Πέπα. Γεια σου, παππού. Γεια σου, φραουλιά. Ο παππούς Γουρουνάκης φροντίζει τη φραουλιά της Πέπα. Μετά από πολλές μέρες, ο παππούς Γουρουνάκης βλέπει να έχει φυτρώσει ένα μικρό φυτό. Μέρα με τη μέρα το φυτό μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Και μια μέρα, ο παππούς Γουρουνάκης βρίσκει κάτι πολύ ξεχωριστό. Φράουλες! Παππού, γυρίσαμε! Η Πέπα και ο Τζόρτζ ήρθαν πάλι να παίξουν.
Παππού, παππού, μεγάλωσε το φυτό μου. Ναι, κοίτα. Φράουλες. Ευχαριστώ, παππού. Παππού, γίνεται να φυτέψουμε κα... Του αρέσει. Όχι, Τζόρτζ. Αυτό το παιχνίδι είναι για μεγάλα κορίτσια. Άντε να παίξεις με τα δικά σου παιχνίδια. Η Πέπα και η Σούζη θέλουν να παίξουν μόνες τους. Είμαι μία μικρούλα νεράιδα πριγκίπισσα. Θα κουνήσω το μαγικό μου ραβδί και θα σε κάνω βάτραχο. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να παίζει μόνος του. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ. Παίζω με τη Σούζη τώρα. Εσύ να πας να παίξεις αλλού. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει με την Πέπα. Νιώθει λιγάκι μόνος. Τζόρτζ, χρειάζομαι βοήθεια. Φτιάχνω μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας. Κάποιος πρέπει να γλύψει καλά τον μπολ. Του Τζόρτζ του αρέσει να βοηθάει τη μαμά να φτιάχνει μπισκότα. Αλλά πιο πολύ του αρέσει να παίζει με την Πέπα. Θέλω να γίνω νοσοκόμα. Θέλω να γίνω γιατρός. Ναι, αλλά ποιος θα κάνει τον άρρωστο? Τζόρτζ! Στην Πέπα και στη Σούζη αρέσει να παίζουν το γιατρό και το νοσοκόμα. Το ίδιο και στον Τζόρτζ. Η Πέπα ακούει το στήθος του Τζόρτζ. Τώρα, Τζόρτζ, πάρε μια βαθιά ανάσα και μετά βήξε. Η καρδιά σου είναι λίγο χαλαρή, νομίζω. Θα της βάλω ένα τσιρότο. Πέπα, θέλεις να σε βάψω και εσένα? Ναι, θέλω. Θα με κάνετε ελεφαντάκι? Πω πω, δεν ξέρω να φτιάχνω ελέφαντες. Ξέρω να κάνω τίγρης. Ναι, τίγρη τότε. Ορίστε, Πέπα, τώρα είσαι μια τίγρης. Είμαι τίγρη. Τζόρτζ, εσύ τι θα ήθελες να είσαι? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος? Δεν θέλεις να σε κάνω τίγρη και εσένα? Είμαι καλή στις τίγρης. Είμαι τίγρη. Κι εγώ. Μιαου. Οι τίγρες δεν κάνουν γαβ-γαβ. Εσύ που το ξέρεις? Γιατί οι τίγρες είναι σε μεγάλες γάτες. Μιαου. Κι εγώ είμαι γάτα. Κάντι, σε παρακαλώ, θα μας δείξεις να κάνουμε τις τίγρες? Εντάξει. Οι τίγρες περπατάνε πολύ πολύ αργά και μετά πηδάνε. Οι τίγρες όταν θέλουν να πληθούν γλύφονται. Αλλά το καλύτερο είναι ότι όταν είναι ευχαριστημένες γουρχουρίζουν. Γεια σας, παιδιά. Ας το καλό. Είσαστε όλοι τίγρες. Και εγώ τους μαθαίνω να κάνουν σωστά τις τίγρες. Τι θέλετε να κάνετε μετά, μικρά τιγράκια? Δεινόσαυρος. Ακριβώς. Πρέπει να βρούμε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο για τον Τζόρτζ. Πάμε να πάρουμε μπαλόνια για όλους. Γεια σας, Μαντάμ Γαζέλα. Θέλουμε μπαλόνια, παρακαλώ. Μα βεβαίως, έχουμε πολλά είδη μπαλονιών. Θέλω ένα μπαλόνι ελέφαντα, παρακαλώ. Ορίστε, Πέπα. Μπορώ να έχω ένα καγκουρά? Ένα λιοντάρι, παρακαλώ. Μια μαϊμού, παρακαλώ. Ένα παπαγάλο, παρακαλώ. Ναι, έχω απ' όλα. Ναι, αλλά προπάντων θέλουμε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο για τον Τζόρτζ. Μαμά, δεν νιώθω πολύ καλά. Πω πω, Πέπα, δεν φαίνεσαι πολύ καλά. Μην ανησυχείτε, θα πάρω το γιατρό Καφέρκουδο. Γιατρός Καφέρκουδος, παρακαλώ. Η Πέπα δεν είναι καλά. Το πρόσωπό της γέμισε κόκκινα σπυράκια. Βάλτε την Πέπα στο κρεβάτι και έρχομαι αμέσως να τη δω.
Ο γιατρός Καφεαρκούδος ήρθε να κάνει καλά την Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Πώς είσαι σήμερα? Δεν είμαι πολύ καλά. Βγάλε τη γλώσσα σου, παρακαλώ. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Η Πέπα έχει βγάλει εξάνθημα. Χρειάζομαι φάρμακα. Το εξάνθημα θα φύγει γρήγορα. Αλλά αν θέλεις, μπορώ να σου δώσω λίγο φαρμακάκι. Ναι, γιατρέ. Δυστυχώς, η γεύση του δεν είναι πολύ ωραία. Σε παρακαλώ, άνοιξε καλά. Λιαχ, αειδιαστικό. Α, είσαι πολύ γενναίο γουρουνάκι που το ήπιες όλο. Η Πέπα πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Θα περάσω αργότερα να δω αν είναι καλύτερα. Μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Α, βέβαια, μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Το εξάνθημα δεν είναι μεταδοτικό. Γεια σας. Γεια σας, γιατρέ Καφεαρκούδε. Μαμά, μπορώ να σηκωθώ τώρα? Ο γιατρός Καφεαρκούδος λέει ότι πρέπει να μείνεις για λίγο στο κρεβάτι. Oh, μα είναι τόσο βαρετό. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να δεχτείς επισκέψεις. Μπορεί να έρθει να με δει η Σούζη Προβατίνα. Η Σούζη Προβατίνα είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Θα πάρω τη μαμά της Σούζη Προβατίνας. Γεια σας, κυρία Γουρουνίτσα. Μπορεί η Πέπα να μιλήσει στη Σούζη? Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Πέπα. Δεν είμαι πολύ καλά. Έχω κόκκινες πυράκια στο πρόσωπο. Ήρθε ο γιατρός να σε δει? Ναι, ήρθε στο σπίτι ο γιατρός Καφεαρκούδος. Είπε ότι δεν είμαι πολύ καλά και ότι είμαι πολύ γενναία. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκη. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκη. Γεια σας, μικρούλια μου. Γεια σας. Πέπα, Τζόρτζ, στα κρεβάτια σας γρήγορα. Καληνύχτα, μικρά μου γουρουνάκια. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Α, τι γλυκά παιδάκια. Τώρα ύπνο γρήγορα. Ναι, μαμά. Και είναι και πολύ υπάκουα. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης φεύγουν με το αυτοκίνητό τους. Η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι καλά παιδιά. Πήγαν για ύπνο αμέσως μόλις τους το είπε η μαμά Γουρουνίτσα. Εύκολο πράγμα το babysitting. Τζόρτζ, Τζόρτζ, είσαι ξύπνιος? Τι παράξενη θόρυβη! Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται? Πέπα, Τζόρτζ, είσαστε ξύπνοι? Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Ω, ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζόρτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Ευχαριστώ, γιαγιά Γουρουνίτσα. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκη. Ποιος θέλει να μπει μέσα στο σπίτι πρώτος? Εγώ, εγώ! Εμπρός, λοιπόν! Πριν μπω μέσα στο δεντρόσπιτό μου, πρέπει να βγάλω τις λασπωμένες μπότες μου. Είμαι στο δεντρόσπιτό μου! Είμαι στο δεντρόσπιτό μου! Τζόρτζ, θέλεις να μπεις κι εσύ στο δεντρόσπιτο? Ναι, ποιος είναι? Ένα γουρουνάκι ονόματι Τζόρτζ θα ήθελε να σου κάνει επίσκεψη. Μπορεί να περάσει? Μόνο αν βγάλει τις λασπωμένες μπότες του. Τζόρτζ, βγάλε τις μπότες σου για να μπορέσεις να επισκεφθείς την Πέπα στο δεντρόσπιτο. Ποιος είναι? Τζόρτζ? Ναι, ποιος είναι? Η μαμά Γουρουνίτσα. Έχετε χώρο και για άλλους επισκέπτες? Πρέπει να πεις τις μυστικές λέξεις.
τότε μπορείς να μπεις στο σπίτι μας. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι μυστικές λέξεις? Πρέπει να σου τις ψιθυρίσω. Οι μυστικές λέξεις είναι η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Μάλιστα. Πες τις μυστικές λέξεις. Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Ακριβώς! Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Αυτές τις μυστικές λέξεις τις βρίσκω εγώ σαν χλές. Μαμά, πριν μπεις μέσα στο σπίτι, πρέπει να βγάλεις τις μπότες σου. Φυσικά. Και για τον μπαμπά υπάρχει χώρος. Πες τις μυστικές λέξεις, μπαμπά. Μπορώ να πω διαφορετικές μυστικές λέξεις, παιδιά? Όχι. Ω, εντάξει. Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Χλόι, μπορούμε ο Τζορτζ και εγώ να φτιάξουμε κούκλες μαζί σου? Ναι. Η Χλόι ζωγραφίζει τα μάτια της κούκλας. Να ζωγραφίσω το στόμα. Εντάξει. Το όνομά μου είναι Πέπα. Τζορτζ, τι κούκλα θα ήθελες να φτιάξεις? Ρόσαβο. Δεινόσαυρο. Ο Τζορτζ λέει πάντα δεινόσαυρος για τα πάντα. Ωραία. Ένας τρομερός δεινόσαυρος κούκλα. Η Χλόι φτιάχνει για τον Τζορτζ μια κούκλα δεινόσαυρο. Έχει και μητέρα δόντια. Ορίστε, ένας τρομερός δεινόσαυρος. Το φαγητό είναι έτοιμο! Ερχόμαστε! Μετά το φαγητό θα παίξουμε κουκλοθέατρο! Η θεία Γουρουνίτσα έφτιαξε σπαγκέτι για μεσημέρι. Αυτά τα σπαγκέτι είναι υπέροχα! Τα καλύτερα που έχω φάει ποτέ! Πώς φαίνεται ότι εσείς οι δύο είσαστε αδέρφια? Ίδιοι και απαράλλαστοι! Τι θέλεις να πεις? Είμαστε εντελώς διαφορετικοί! Η Πέπα, ο Τζορτζ και εγώ θα παίξουμε κουκλοθέατρο. Φανταστικό! Θα έρθουμε να το δείτε έτοιμοι. Κουκλοθέατρο, πολύ πλάκα θα έχει. Προλαβαίνω να φάω λίγα σπαγκέτια ακόμη. Μπορώ να έχω κι εγώ λίγα ακόμα. Το κουκλοθέατρο θα αρχίσει σε λίγο. Γεια σας, το όνομά μου είναι Χλόι. Και εγώ είμαι η Πέπα. Α, ένας δεινόσαυρος! Ένας τρομερός δεινόσαυρος! Ας το καλό, πολύ ωραία ήταν! Μπράβο! Είμαι ο θείος Γουρουνάκης. Γεια σου, θείε Γουρουνάκη. Γεια σου, Πέπα. Είναι ολόιδια εσύ! Νομίζω ότι έκαναν την κοιλιά μου λίγο μεγαλύτερη. Μάλιστα, καπετάνια. Όποτε ο καπετάνιος παππούς λέει σε όλους να κάνουν κάτι, πρέπει να το κάνουν. Εκτός αν είναι κάτι σαχλό. Ο καπετάνιος παππούς δεν λέει ποτέ σαχλά πράγματα. Και βέβαια όχι, καπετάνιε παππού. Τζορτζ, έπαρση σημαίας. Πέπα, χτύπα το καμπανάκι. Μάλιστα, καπετάνιε. Γιαγιά Γουρουνίτσα, εσύ στο πηδάλιο. Μάλιστα, καπετάνιε. Πρόσουλα ταχώς! Πρόσουλα ταχώς! Νομίζω ότι πρέπει να κόψεις ταχύτητα, παππού Γουρουνάκη. Καλή ιδέα, γιαγιά Γουρουνίτσα. Δεν θέλω να κάψω όλο το πετρέλαιό μου. Παππού, μου άρεσε που πηγαίναμε γρήγορα. Μην ανησυχείς, Πέπα. Θα το ξανακάνουμε σε λίγο. Κοίτα, να ένα άλλο καραβάκι. Να ο παππούς Σκυλάκης. Έβγαλε τον Τάνι Σκυλάκη βόλτα στο ποτάμι. Γεια και χαρά, παππού Σκυλάκη. Γεια και χαρά, παππού Γουρουνάκη. Γεια σου, Τάνι. Γεια σου, Πέπα. Ο παππούς Σκυλάκης είναι ο καλύτερος φίλος του παππού Γουρουνάκη. Μένω έκπληκτος που πλέει ακόμα το σκάφος σου, παππού Σκυλάκη. Πρέπει να είναι και αυτό γέρικο σαν εσένα. Αυτό το γέρικο σκερί πάει πιο γρήγορα το σκουριασμένο κουβά σου, παππού Γουρουνάκη. Εντάξει, γερό σκυλοπνίχτη, σε πάω και κόντρα. Ετοιμάσου να χάσεις, γερό νερόβρασε. Κάνετε και οι δύο σαν μικρά παιδιά.
Ο παππού Σκυλάκης με είπε γερό νερόβραστο. Και εσύ τον είπες γερό σκυλοπνίχτη, παππού. Πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Μόνο άμα ζητήσεις συγγνώμη πρώτος. Παππού, ζητώ συγγνώμη από τον παππού Γουρουνάκη. Είναι ο καλύτερος σου φίλος. Έχω γενέθλια! Τζορς, ξύπνα, έχω γενέθλια! Θα κάνουμε πάρτι! Και ο μπαμπάς θα μας κάνει μαγικά κόλπα! Γρήγορα, Τζορς, πάμε να ξυπνήσουμε τη μαμά και τον μπαμπά! Η μαμά και ο μπαμπάς Γουρουνάκης όμως κοιμούνται βαθιά. Ξυπνήστε, έχω γενέθλια, ξυπνήστε! Τι ώρα είναι? Είναι πολύ αργά! Είναι 5 η ώρα τα χαράματα! Ναι, δεν κάνει να χασομεράμε! Ωραία, ας αρχίσουμε τις προετοιμασίες. Γιουπί! Η μαμά Γουρουνίτσα, ο μπαμπάς Γουρουνάκης και ο Τζορτζ δίνουν στην Πέπα το δώρο γενεθλίων της. Χρόνια σου πολλά, Πέπα! Τι είναι? Ένα κουκλίστικο φόρεμα! Θα το φορέσεις στο αρκουδάκι! Σας ευχαριστώ όλους! Παρακαλούμε, Πέπα! Δεν ήξερα ότι το αρκουδάκι ήταν αρκουδίτσα! Όχι, μπαμπά! Και βέβαια το αρκουδάκι είναι αρκουδίτσα! Τα λατρεύω αυτά τα φόρεμα! Σας ευχαριστώ όλους! Παρακαλούμε, αρκουδάκι, αλλά μην το λερώσεις! Ξέρεις τι θα συμβεί μετά, Πέπα! Ναι! Οι φίλοι μου θα έρθουν στο πάρτι γενεθλίων μου και ο μπαμπάς θα μας κάνει μαγικά κόλπα! Κανείς δεν θα καταλάβει ότι ο μάγος είναι ο μπαμπάς σου. Θα με συστήσεις ως απίθανο μυστήριο. Ως πίθανο μύριο. Ναι, ο απίθανος μυστήριος. Ο μπαμπάς εξασκείται στα μαγικά του όλη τη βδομάδα. Ήρθαν οι φίλοι μου! Γιουπί! Αυτή είναι η φίλη της Πέπα. Η Κάντι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, ο Ντάνης Κυλάκης, η Ρεβέκα Κουνέλη και ο Πέντρο Πόνι. Γεια σε όλους! Χρόνια πολλά, Πέπα! Ναι! Ελάτε, παιδιά, αρχίζει το πάρτι μας! Δείτε! Παρακαλώ, για χάρη των μικρών μας ηθοποιών, μη βγάζετε φωτογραφίες! Και τώρα αρχίζει το έργο μας! Η γιαγιά είναι στο σπίτι. Μα ποιος είναι αυτός ο επισκέπτης? Είμαι ο μεγάλος κακός Λύκος. Έβγε, Ντάνη μου! Πόπο, ο Ντάνη ξέχασε τι πρέπει να πει μετά. Γιαγιά, πρέπει να μπει στην ντουλάπα. Μπες στην ντουλάπα. Ο μεγάλος κακός Λύκος κάνει στα ψέματα ότι είναι η γιαγιά. Είμαι η μικρή κόκκινη σκουφίτσα. Πάω να κάνω επίσκεψη στη γιαγιά μου. Μπράβο, Πέπα! Μπαμπά, δεν κάνει να βγάζεις φωτογραφίες. Οχ, συγγνώμη, Πέπα. Συνέχισε. Πάω να κάνω επίσκεψη στη γιαγιά μου. Ω, εσύ δεν μοιάζεις με τη γιαγιά μου. Τι μεγάλα μάτια που έχεις. Τι μεγάλα δόντια που έχεις. Α, δεν είσαι η γιαγιά μου. Είσαι ο μεγάλος κακός Λύκος. Βοήθεια, βοήθεια! Κοιτάξτε όμως ποιος είναι εδώ πάνω στην ώρα. Ο Πέντρο, ο κυνηγός. Βοήθεια, βοήθεια! Πάνω στην ώρα, ο Πέντρο, ο κυνηγός. Ο Πέντρο είναι λίγο ντροπαλός. Πέντρο, θέλεις να έρθω κι εγώ μαζί σου? Αμέ, ελάτε. Είσαι πολύ άτακτος, Λύκος. Σε έσωσα, γιαγιά. Σύρο! Ευχαριστώ. Μπράβο! Μπράβο! Πέντρο, είσαι πολύ καλός. Πέντρο, είσαι τόσο καλός όσο κι εγώ. Τζορτζ, εγώ θα μαζέψω τα ξυλαράκια και εσύ θα τα κουβαλήσεις. Πλάκα έχουν τα ξυλαράκια. Εντάξει, φτάνουν τόσα. Πολύ ωραία τα βάλατε.
Τώρα θα τα ανάψω. Ορίστε τα σπίρτα. Μα δεν χρειαζόμαστε σπίρτα. Μπαμπά, πώς ανάψεις τη φωτιά χωρίς σπίρτα? Θα ανάψω τη φωτιά με τον παλιό τρόπο, τρίβοντας μεταξύ τους αυτά τα δύο ξυλαράκια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης τρίβει τα δύο ξυλαράκια μεταξύ τους για να ανάψει τη φωτιά. Πού είναι η φωτιά, μπαμπά? Μη βιάζεσαι. Ζήτω! Ήταν παιχνιδάκι. Τώρα μπορούμε να ζεστάνουμε την ντοματόσουπα. Ακούστε τους ήχους της φύσης. Τι είναι αυτός ο ήχος? Τα τριζόνια είναι που τραγουδούν. Και αυτό τι είναι? Μια κουκουβάγια. Κοίτα, νάτι. Wow. Και αυτός ο θόρυβος τι είναι? Α, δεν είμαι σίγουρη. Η κοιλιά του μπαμπά είναι. Το γουργουριτό της κοιλιάς μου είναι ο καλύτερος φυσικός ήχος. Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να πάμε. Λατρεύω την ντοματόσουπα. Κι εγώ το ίδιο. Να κι άλλος ένας φυσικός ήχος του μπαμπά Γουρουνάκη. Τι? Ελάτε, παιδιά, όλοι στη σκηνή. Ώρα για ύπνο. Δεν χωράμε όλοι μέσα. Η σκηνή είναι πολύ μικρή. Μια χαρά χωράμε. Μέσα εμπρός. Κάνε πιο κι η μαμά Γουρουνίτσα. Μπαμπά, πάρε, είσαι μεγάλος για τη σκηνή. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς προτιμώ να κοιμηθώ έξω. Καληνύχτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Ακόμα κυνηγητό παίζετε. Είναι για μικρά παιδιά αυτό το παιχνίδι. Ω, παίζουμε κυνηγητό επειδή αρέσει πολύ στο Τζόρτζ. Εντάξει, ας παίξουμε για τον Τζόρτζ. Παίζετε με τους κανονικούς κανόνες ή με τους μορουδίστικους? Με τους κανονικούς. Αρχίζω πρώτη. Πέπα, κυνηγάς. Πιάσε με αν μπορείς. Κυνηγάει η Πέπα. Πρέπει να πιάσει τη Χλόη και τον Τζόρτζ. Δεν μπορείς να με πιάσεις. Τζόρτζ, θα σε πιάσω εύκολα. Είσαι τόσο μικρός. Δεν είναι δίκαιο. Βοηθάς ο Τζόρτζ. Ναι, γιατί είναι μικρούλης. Θέλεις να σε βοηθήσω? Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Είμαι μεγάλο κορίτσι σαν εσένα. Εμπρός λοιπόν, Πέπα. Έλα να μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Είναι χαζό αυτό το παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε κάτι άλλο. Ωραία. Ξέρω ένα πολύ καλό παιχνίδι για μεγάλα παιδιά. Λέγεται Πονηρία Λεπού. Πονηρία Λεπού. Θέλω να παίξω Πονηρία Λεπού. Τι είναι? Ο ένας κάνει την αλεπού και οι άλλοι πάνε σιγά προς το μέρος του. Εγώ θέλω να κάνω την αλεπού. Η Πέπα κάνει την πονηρή αλεπού. Όσο έχει γυρισμένη την πλάτη, οι άλλοι κινούνται προς το μέρος της. Αλλά αν η Πέπα γυρίσει και δει κάποιον να κουνιέται, αυτός πρέπει να ξαναπάει πίσω. Τζόρτζ, σε είδα, κουνήθηκες. Πήγαινε πίσω. Σε έπιασα. Κέρδισα. Κουνήθηκες πιο νωρίς, δεν ήμουν έτοιμη. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κουνηθώ όποτε θέλω. Σωστά, Τζόρτζ? Τώρα είναι η σειρά της Χλόης να κάνει την πονηρή αλεπού. Η Πέπα και ο Τζόρτζ πρέπει να μείνουν εντελώς ακίνητοι. Πέπα, σε είδα. Κουνήθηκες, πήγαινε πίσω. Δεν είναι δίκαιο. Κοιτούσες πολύ ώρα. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κοιτάζω όσο θέλω. Πήγαινε στην αρχή. Ο Τζόρτζ είναι ο νικητής. Το καινούριο μπλε αυτοκίνητο αρέσει στην Πέπα και στην οικογένειά της. Πολλά κουμπιά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνει το πράσινο κουμπί, μπαμπά? Για να δούμε. Μαγικά παράθυρα. Μπαμπά, μπορείς να κατεβάσεις τα μαγικά παράθυρα? Τι κάνει το μπλε κουμπί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Λατρεύω αυτό το αυτοκίνητο. Γίνεται να το κρατήσουμε? Όχι, δεν γίνεται, Πέπα. Το δανειστήκαμε για σήμερα μόνο. Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα βρέξει. Ναι, θα σηκώσω την οροφή. Λοιπόν, με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή? Όπα, τι έκανα?
Αχα, αυτό το κουμπί πρέπει να είναι. Το καινούριο αυτοκίνητο πιτσίλησε τον παπαγουρουνάκι. Χαζούλη μπαμπά, δεν είναι αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί. Όπα, δεν είναι αυτό. Αυτό το κουμπί. Βοήθεια! Ο μπαμπάς ξέχασε με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή. Αυτό το αμάξι δεν με συμπαθεί καθόλου. Ας δοκιμάσουμε το κόκκινο. Ζήτω! Μόνο που σταμάτησε να βρέχει. Μπορούμε να ανοίξουμε πάλι την οροφή. Ναι, αλλά ποιο κουμπί ήταν? Το κόκκινο! Ζήτω! Ο παππούς σκυλάκης έφτιαξε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Ζήτω! Ευχαριστώ, παππούς σκυλάκη. Κράτα τα ρέστα. Ευχαριστώ, παπά γουρουνάκη. Αντίο! Αντίο! Είναι μυστικό. Τζορτζ, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Είναι άδειο. Πρέπει να βρω κάποια πράγματα να βάλω μέσα. Ο Τζορτζ θέλει να βοηθήσει την Πέπα. Όχι, Τζορτζ. Μόνο εγώ πρέπει να ξέρω τι έχει μέσα το κουτί. Εσύ περίμενε έξω όσο εγώ διαλέγω. Η Πέπα διαλέγει μυστικά πράγματα για να τα βάλει στο κουτί. Τώρα το μυστικό κουτί μου είναι γεμάτο. Τζορτζ, δεν πρέπει να κοιτάξεις μέσα. Ο Τζορτζ θα ήθελε να ξέρει τι είναι μέσα στο μυστικό κουτί της Πέπα. Αν θέλεις, προσπάθησε να μαντέψεις. Δεινόσαυρος. Ο Τζορτζ νομίζει ότι η Πέπα έχει βάλει ένα δεινόσαυρο μέσα στο κουτί. Όχι, Τζορτζ! Πάντα λες τη λέξη δεινόσαυρος για όλα. Έτσι κι αλλιώς, ο δεινόσαυρος παρά είναι μεγάλος για να μπει στο κουτί. Ο Τζορτζ δεν μπορεί να μαντέψει τι έχει μέσα το μυστικό κουτί της Πέπα. Ο μπαμπάς γουρουνάκης ξεσκονίζει ένα κάδρο. Μπαμπά, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Το έφτιαξε η μαμά για μένα. Πολύ ωραίο, Πέπα. Τι έχει μέσα? Είναι μυστικό. Ο Τζορτζ προσπάθησε να μαντέψει, αλλά δεν μπόρεσε να το βρει. Να προσπαθήσω κι εγώ. Ναι! Μήπως έβαλες μέσα τα γυαλιά μου? Όχι. Τα γυαλιά σου είναι στο κεφάλι σου. Ναι, πράγματι. Χαζούλη μπαμπά, πρέπει να προσπαθήσεις πιο πολύ. Εντάξει. Μήπως έχεις βάλει μέσα τα παπούτσια της μαμάς? Όχι, έχασες όλες τις ευκαιρίες να μαντέψεις σωστά. Στην Πέπα αρέσουν τα μυστικά. Μαμά, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα το κουτί μου. Ω, τι έχει εκεί ο Τζορτζ? Έφτιαξε ένα κουτίκι για τον Τζορτζ. Κοιτάξτε, μια λιμνούλα με πάπιες. Μαμά, να πάμε να ταΐσουμε τις πάπιες. Ναι, μπορείτε να τους δώσετε το υπόλοιπο ψωμί. Στην Πέπα και στον Τζορτζ αρέσει να ταΐζουν τις πάπιες ψωμί. Μαμά, νομίζω ότι θέλουν να φάνε κι άλλο. Δεν έχει μείνει άλλο ψωμί. Είμαι σίγουρη ότι χόρτασαν. Συγγνώμη, κυρία Πάπια, δεν έχουμε άλλο ψωμί. Οι πάπιες θέλουν κι άλλο φαγητό. Ήθελε και να γυμναστεί ο μπαμπάς γουρουνάκης. Τι? Άντε πάλι εσείς. Δεν σας το είπε η Πέπα. Δεν έχουμε άλλο ψωμί. Μαμά, έχουμε το κέικ φράουλα. Αν μείνει καθόλου κέικ μετά, μπορείτε να τους το δώσετε. Σε όλους αρέσει το σπιτικό κέικ φράουλα της μαμάς γουρουνίτσας. Ω, μια σφίκα. Μισώ τις σφίκες. Ξουτ. Πώς κάνεις έτσι, μαμά γουρουνίτσα? Μια σφιγκούλα είναι. Ω, φύγε σφίκα. Μην κουνιέσαι, μαμά γουρουνίτσα. Σε λίγο θα φύγει. Ορίστε, είδες. Έπρεπε απλώς να κάτσεις ακίνητη. Φύγε. Δρόμο! Βοήθεια! Ξουτ, πάρτε την από πάνω μου, βοήθεια! Ελπίζω η σφίγγα να μην ζυμπήσει τον μπαμπά. Φύγε από εδώ, παλιό ζουζούνι! Όχι, ο μπαμπάς τρέχει πολύ γρήγορα. Η σφίγγα δεν θα τον πιάσει.
Να φάμε το κέικ μας πρωτού ξαναγυρίσει σφίκα. Αχ, όχι! Ξεχάσαμε να αφήσουμε κέικ για τις πάπιες. Νομίζω ότι τις ξέφυγα. Είπες ότι ήθελες να τρέξεις για να γυμναστείς, μπαμπάγκουρουν. Να σε βοηθήσουμε στη δουλειά σου. Όχι, Πέπα. Δεν πρέπει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Τζόρτζ, ούτε και εσύ κάνει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Ναι, Τζόρτζ. Ποτέ μην κάνεις αυτό. Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. Απλώς έδειχνα στον Τζόρτζ τι να μην κάνει. Πόπο, ο υπολογιστής κανονικά δεν το κάνει αυτό. Μπαμπά γουρουνάκι! Μπαμπά γουρουνάκι! Τι είναι, μαμά γουρουνίτσα? Μπαμπά γουρουνάκι, μπορείς να φτιάξεις τον υπολογιστή? Θα τελειώσω το φαγητό όσο εσύ φτιάχνεις τον υπολογιστή. Εντάξει, μαμά γουρουνίτσα, αλλά δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα. Ω, ευχαριστώ, μπαμπά γουρουνάκι. Ο μπαμπάς γουρουνάκης θα φτιάξει τον υπολογιστή. Μήπως να τον κλείσω και να το ξανανοίξω. Ο μπαμπάς γουρουνάκης έφτιαξε τον υπολογιστή. Ζήτω, ο μπαμπάς! Ναι, είμαι ειδικός εγώ σε αυτά τα πράγματα. Μπαμπά, μπορούμε να παίξουμε στον υπολογιστή χαρούμενη κυρία Κότα? Καλύτερα να ρωτήσετε τη μαμά σας. Η μαμά είπε ότι θα παίζαμε αργότερα. Εντάξει τότε, παιδιά. Αλλά δεν ξέρω πού είναι το CD. Γιουπί! Πέπα, πρόσεχε! Η κολοκύθα του μπαμπά! Συγγνώμη, μπαμπά. Κοιτάξτε τον Τζόρτζ, πάει τόσο αργά. Το ποδηλατάκι του Τζόρτζ είναι για μωρά. Για μωρά είναι και το δικό σου, Πέπα. Έχεις ακόμα βοηθητικές. Εγώ κάνω ποδήλατο χωρίς τις βοηθητικές μου. Ναι. Κι εγώ. Κι εγώ. Ελάτε να ξανανεύουμε στο λόφο. Θα έρθεις, Πέπα. Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Ναι. Θα λέμε σε λίγο. Γεια. Η Πέπα εύχεται να μην είχε βοηθητικές ρόδες στο ποδηλατό της. Μπαμπά, δεν θέλω να έχω πια βοηθητικές ρόδες. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο χωρίς αυτές. Ναι. Εντάξει, Πέπα. Τότε να τις βγάλουμε. Ο μπαμπάς γουρουνάκης βγάζει τις βοηθητικές από το ποδήλατο της Πέπα. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές? Ναι. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ? Μπορώ και παραμπορώ. Μπορώ, σας λέω. Α! Δεν είναι αστείο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Μήπως θέλεις βοήθεια, Πέπα? Ναι, σε παρακαλώ, μπαμπά. Εντάξει. Έτοιμη, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Τα πας πολύ καλά, Πέπα. Περίμενε, μπαμπά. Κάνε πετάλι! Η Πέπα κάνει ποδήλατο μόνη της, χωρίς βοηθητικές. Μπαμπά, με άφησες. Κάνεις ποδήλατο μόνη σου εδώ και πολλή ώρα. Α, ναι. Είσαι πολύ καλή ποδηλάτης. Α, ναι. Αχ, τα κατάφερα. Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με. Μπορώ και κάνω ποδήλατο μόνη μου. Δεν είμαι λουλούδι. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Είναι τόσο όμορφη. Θέλω να γίνω πεταλούδα. Η Πέπα παριστάνει την πεταλούδα. Είμαι μια πεταλουδίτσα.
Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Τζόρτζ, εγώ κάνω την πεταλούδα. Εσύ πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Το βρήκα! Εσύ μπορείς να κάνεις το σκουλίκι. Κοίτα, κοίτα! Είμαι μια πεταλούδα. Πόπο, ο Τζόρτζ δεν θέλει να κάνει το σκουλίκι, θέλει να κάνει την πεταλούδα. Τζόρτζ, όταν ήμουνα μικρό γουρουνάκι, μ' άρεσε να παίζω και να κάνω το σκουλίκι. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το σκουλίκι. Θα σου δείξω πώς. Πρώτα, πρέπει να ξαπλώσεις μπρούμητα στη γη. Μετά, στριφογυρίζεις. Είμαι ένα αστείο σκουλίκι. Είμαι μια πεταλουδίτσα, είμαι μια πεταλουδίτσα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είμαι πεταλούδα. Ναι, Πέπα, είσαι μια πανέμορφη πεταλούδα. Παππού, Τζόρτζ, τι κάνετε εκεί? Κάνουμε τα αστεία σκουλικάκια. Θέλω να είμαι κι εγώ σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είσαι καλά. Σ' αγαπώ πολύ. Είμαι σκουλικάκι. Γεια Δεσποινή Σκουνέλα. Γεια μαμά Γουρουνίτσα. Θα θέλαμε να αγοράσουμε καινούργια παπούτσια για την Πέπα μας. Κόκκινα όμως. Σίγουρα θα σου βρούμε υπέροχα παπούτσια, Πέπα. Κόκκινα. Δεσποινής. Φυσικά. Κόκκινα. Wow. Έχω κόκκινα παπούτσια. Ο Τζόρτζ και ο μπαμπάς Γουρουνάκης παίζουν δάμα. Μπράβο σου, Τζόρτζ. Μπαμπά, μπαμπά. Κοίτα τα καινούργια μου παπούτσια. Είναι κόκκινα. Σοβαρά. Ναι, είναι κόκκινα. Μαμά, σ' αρέσουν τα καινούργια μου παπούτσια? Ναι, Πέπα. Σε κάνουν να δείχνεις πολύ κομψή. Τζόρτζ, σ' αρέσουν τα καινούργια μου παπούτσια? Σε όλους αρέσουν τα καινούργια παπούτσια της Πέπα. Μ' αρέσουν τόσο πολύ τα καινούργια μου παπούτσια που δεν θέλω να τα βγάλω ποτέ. Είναι η ώρα του μπάνιου. Η Πέπα θέλει να φοράει τα παπούτσια της ακόμη και μέσα στην μπανιά. Η Πέπα έβαλε τις πιτζάμες της. Συνεχίζει να φοράει τα καινούργια παπούτσια της. Η Πέπα θέλει να φοράει τα καινούργια παπούτσια της ακόμα και στο κρεβάτι. Πέπα, είσαι σίγουρη ότι δεν θες να βγάλεις τα παπούτσια σου? Δεν θέλω να βγάλω ποτέ τα καινούργια μου παπούτσια, μαμά. Πολύ καλά. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καληνύχτα, γουρουνάκια μου. Έβρεχε όλη τη νύχτα και τώρα ο κήπος είναι πολύ υγρός. Η μαμά Γουρουνίτσα φοράει τις μπότες της. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης φοράει τις μπότες του. Ο Τζόρτζ φοράει τις μπότες του. Η Πέπα φοράει πάντα τα καινούργια παπούτσια της. Ο Τζόρτζ πάει να παίξει στο υγρό γρασίδι. Wow! Θησαυρός! Πού είναι? Πρέπει να ψάξετε να το βρείτε. Να, ο χάρτης του θησαυρού για την Πέπα. Και ο Τζόρτζ μπορεί να φορέσει το πειρατικό μου καπέλο. Στις διαταγές σου, καπετάν Τζόρτζ! Ο χάρτης είναι λίγο δύσκολος. Μπαμπά, μπορείς να βοηθήσεις? Φυσικά, Πέπα. Είμαι πολύ καλός στους χάρτες. Ναι, πράγματι είναι δύσκολο. Μπαμπά Γουρουνάκι, τι βλέπω. Κρατάς το χάρτη σου ανάποδα. Ναι, το ξέρα, το ξέρα. Εύκολο είναι. Ο κόκκινος σταυρός δείχνει που είναι ο θησαυρός. Σε ποιο σημείο όμως του κήπου είναι αυτές οι δύο μιλιές? Δεν ξέρω. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Ναι, γιαγιά. Το πρώτο στοιχείο είναι σε ένα μπουκάλι. Μα πού είναι το μπουκάλι?
Εγώ το βλέπω! Η Πέπα βρήκε το πρώτο στοιχείο. Ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι. Κοιτάξτε όλοι! Να το μπουκάλι! Μπράβο σου, Πέπα! Για να δούμε τι γράφει το μήνυμα. Ω, ένα μήνυμα από έναν πειρατή. Μαμά, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του πειρατή? Αυτός ο πειρατής έχει πολύ κακό γραφικό χαρακτήρα. Ο γραφικός χαρακτήρας του πειρατή είναι μια χαρά. Όχι, δεν βγάζω καθόλου τι λέει. Μα ο πειρατής το λέει καθαρά. Ακολουθήστε τα βέλη. Ακολουθήστε τα βέλη. Ο Τζόρτζ βρήκε το δεύτερο στοιχείο. Ξυλαράκια σε σχήμα βέλους. Κοιτάξτε, δείχνει προς εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ακολουθούν τα βέλη. Κοίτα, Τζόρτζ, ένα κλειδί. Η Πέπα βρήκε το επόμενο στοιχείο. Ένα κλειδί. Μπράβο, Πέπα. Τώρα πρέπει να βρεις το σεντούκι του θησαυρού και να το ξεκλειδώσει. Λατρεύω τις τηγανίτες. Όλοι λατρεύουν τις τηγανίτες. Εγώ είμαι ειδικός στο να γυρίζω τις τηγανίτες. Άστο σε μένα. Είσαι σίγουρος, μπαμπά Γουρουνάκη? Την τελευταία φορά θύμωσες όταν η τηγανίτα σου έπεσε στο πάτωμα. Δεν θύμωσα καθόλου. Είχε πρόβλημα το τηγάνι μας. Μαμά, θέλεις να σε βοηθήσουμε να ετοιμάσεις τις τηγανίτες? Ναι. Θα με βοηθήσετε να κάνω το χυλό. Πρώτα, βάζω λίγο αλεύρι στο μπολ. Τώρα προσθέτω ένα αυγό. Τώρα το γάλα. Και τα ανακατεύω όλα μαζί. Μαμά, να ανακατέψω κι εγώ. Ναι, φυσικά, Πέπα. Στην Πέπα αρέσει πολύ να ανακατεύει. Ο Τζόρτζ θέλει να ανακατέψει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ, κοίτα εμένα. Εντάξει, φτάνει το ανακάτεμα. Καθίστε στο τραπέζι όσο εγώ θα φτιάχνω τις τηγανίτες. Η μαμά Γουρουνίτσα τώρα θα αναποδογυρίσει την τηγανίτα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά. Θα μας δείξεις εσύ πώς την πετάς όταν έρθει η σειρά σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτή η πρώτη τηγανίτα είναι για τον Τζόρτζ. Η μαμά Γουρουνίτσα βάζει λίγο σιρόπι στην τηγανίτα του Τζόρτζ. Υπέροχο! Αυτή η τηγανίτα είναι για την Πέπα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Θα μου δείξεις τι εννοείς όταν θα αναποδογυρίσεις τη δική σου τηγανίτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Σιρόπι, παρακαλώ. Υπέροχη. Πέπα, σ' αρέσουν οι ντομάτες? Ναι, παππού Γουρουνάκη. Τζόρτζ, σ' αρέσουν οι ντομάτες? Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Όπω. Μήπως αρέσει το μαρούλι? Ναι, παππού Γουρουνάκη. Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το μαρούλι. Όπω. Κάτι πρέπει να έχω που να αρέσει στον Τζόρτζ. Σου αρέσει το αγγούρι? Ναι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το αγγούρι. Και δεν του αρέσει το μαρούλι. Και δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Λοιπόν, Τζόρτζ, ποιο λαχανικό σου αρέσει? Το κέικ σοκολάτα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Το κέικ σοκολάτα δεν είναι λαχανικό. Μπορεί του Τζόρτζ να του αρέσουν τα λαχανικά, άμα του κάνω μια υπέροχη σαλάτα. Υπέροχες φρέσκες ντομάτες, μαρούλι και αγγούρι. Πρώτα, πρέπει να τα πλύνουμε. Η Πέπα και ο Τζόρτζ βοηθούν τη γιαγιά Γουρούνιτσα να πλύνει τα λαχανικά. Εντάξει, φτάνει το πλύσιμο. Η γιαγιά Γουρουνίτσα έκανε τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι σαλάτα. Παππού Γουρουνάκη, φώναξε τους όλους για να φάμε. Τρώμε! Η γιαγιά Γουρουνίτσα έφτιαξε πίτσα σήμερα.
Να και η σαλάτα μας. Την έφτιαξα με τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι του παππού. Αρχίστε, παιδιά! Ο Τζόρτζ έφαγε την πίτσα του. Αλλά του Τζόρτζ δεν του αρέσουν ούτε οι ντομάτες, ούτε το μαρούλι, ούτε το αγγούρι. Γεια σε όλους! Γεια σου, Πέπα! Γεια σου, Σούζη. Είμαι η πριγκίπισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν θες να μου μιλήσεις. Γεια σας, μεγαλειοτάτη! Ναι! Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Ανοίξτε καλά και κάντε α! Α! Ναι! Είμαι κλόουν. Κάνε μας κάτι αστείο. Ρε Βεκά, γιατί είσαι ντυμένη καρότο? Μ' αρέσουν τα καρότα. Δεινόσαυρος. Τι τρομερός δεινόσαυρος. Η Πέπα καμαρώνει μπροστά στον καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες? Εσύ είσαι, Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, είμαι μια νερέδα πριγκίπισσα. Και εγώ μάγισσα. Μιαου. Έχω και μαγικό ραβδί. Μαγικό ραβδί έχω κι εγώ. Θα σε κάνω βάτραχο. Κι εγώ μπορώ να σε κάνω βάτραχο. Δεινόσαυρος. Πω, ο Τζόρτζ φοβήθηκε την ίδια του την εικόνα στον καθρέφτη. Χαζούλη, Τζόρτζ, κοίτα, εσύ είσαι στον καθρέφτη. Παιδιά, ήρθε η ώρα να αποφασίσετε ποιος έχει φορέσει την καλύτερη στολή. Θέλουμε ένα γκρίτι. Αφού το πάρτι είναι της Πέπα, ίσως πρέπει εκείνη να κάνει τον γκρίτι. Είμαι κριτής, είμαι κριτής. Μπαμπά, τι είναι ο κριτής? Ο κριτής αποφασίζει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Αχ, ωραία! Η Πέπα θα αποφασίσει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Σούζη, να δω τη στολή σου, παρακαλώ. Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Κάνω τον κόσμο καλά. Πολύ καλά, νοσοκόμα Σούζη. Τώρα ο Ντάνι. Είμαι πειρατής. Η Πέπα θέλει να δει το δωμάτιο με τα πράγματα που ανήκαν στους βασιλιάδες. Βουάου. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ όμως θέλει να δει τον πραγματικό δεινόσαυρο. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Θα δούμε το δεινόσαυρο σε λίγο. Πέπα, αυτά είναι τα πράγματα που είχε η βασίλισσα πριν από πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ειδικό κάθισμα της βασίλισσας. Λέγεται θρόνος. Είναι πανέμορφος. Αυτό είναι το φόρεμα της βασίλισσας. Είναι τόσο ωραίο. Κοίτα, Πέπα, αυτό είναι το χρυσό στέμα της βασίλισσας. Wow! Τι υπέροχα πράγματα. Μαμά, πού είναι η τηλεόραση της βασίλισσας? Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Δεν είχαν τηλεόραση? Είχαν υπολογιστές όμως, ε? Όχι, ούτε υπολογιστές είχαν τότε. Και τι έκαναν όλη μέρα? Μαμά, αν ήμουν βασίλισσα, θα μπορούσα να τρώω όσες φέτες ήθελα. Η Πέπα φαντάζεται ότι είναι βασίλισσα. Νόστιμο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο, βασίλισσα, Πέπα? Ναι, θέλω κι άλλο κέικ. Φυσικά. Εμπρός, Πέπα. Έρχομαι, μπαμπά. Μπαμπά, είμαι η βασίλισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν μου μιλάς. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από την υψηλότητά σας. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ο μπαμπάς σας. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό το δωμάτιο τι είναι? Είναι η αίθουσα του δεινόσαυρου. Η αίθουσα του δεινόσαυρου? Τζόρτζ, είμαστε στο δωμάτιο του δεινόσαυρου. Δεν μου φαίνεσαι και πολύ σε φόρμα, μπαμπά. Η κοιλιά σου είναι λίγο μεγάλη. Είμαι σε μεγάλη φόρμα. Θα σου δείξω. Τι θες να κάνω πρώτα? Πιάσε τα δάχτυλά σου έτσι. Εύκολο. Μπαμπά, μην κάνεις ότι δεν μπορείς να πιάσεις τα δάχτυλά σου.
Δε το κάνω στα ψέματα, Πέπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί στα αλήθεια να πιάσει τα δάχτυλά του. Πόπο, μπαμπά, αυτό δεν είναι πολύ καλό. Μάλλον πρέπει να κάνω λίγη γυμναστική. Ναι, μπαμπά. Ωραία, θα αρχίσω αύριο. Μπαμπά Γουρουνάκη, πρέπει να αρχίσεις γυμναστική τώρα. Μην ανησυχείς, μπαμπά. Θα σε βοηθήσω εγώ. Όχου, εντάξει. Πέπα, θέλω να αναλάβεις εσύ να με γυμνάσεις. Τι πρέπει να κάνω πρώτα? Πρώτα πρέπει να κάνεις μερικά push-ups. Εύκολο. Ένα. Δύο. Ωραία. Πολύ καλά, μπαμπά. Τώρα θέλω να κάνεις 100 push-ups. 100! Ναι. Παιδιά, ελάτε. Πάμε να μαγειρέψουμε. Έρχομαι κι εγώ μαζί. Όχι, μπαμπά. Είπαμε εσύ έχεις να κάνεις 100 push-ups. Ένα. Δύο. Η μαμά Γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζορτζ είναι στην κουζίνα και μαγειρεύουν. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης συνεχίζει να κάνει τα push-ups του. Ο μπαμπάς τα πάει πολύ καλά. 9, 10. Ναι. 11, ας ελπίσουμε ότι δεν θα το παρακάνει. 12. Πάω να δω. 13. 14. 15. 16. 17. Μπαμπά Γουρουνάκη, κάνεις αβοιές. Θα έπρεπε να κάνεις push-ups. Είδα κάτι ενδιαφέρον στην τηλεόραση. Άτακτε, μπαμπά. Μπορεί ο μπαμπάς να έχει καλύτερα αποτελέσματα με το παλιό μου ποδήλατο. Αχα, πολύ πλάκα θα έχει. Θα κάνω ποδήλατο και θα βλέπω και τηλεόραση ταυτοχρόνως. Μα είναι αδύνατον. Αυτό το πράγμα κάνει πολύ... Τζορτζ, έλα να παίξουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Τι είναι αυτό? Μοιάζει με ένα φρικτό τέρας. Δεινόσαυρος. Ένας δεινόσαυρος. Βοήθεια, βοήθεια. Ένας δεινόσαυρος, βοήθεια, βοήθεια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι στο σαλόνι και διαβάζει την εφημερίδα του. Η μαμά Γουρουνίτσα διαβάζει το βιβλίο της. Τι κάνουν επιτέλους? Βοήθεια! Βοήθεια! Πέπα! Τζορτζ! Μα τι γίνεται πάνω? Τι είναι όλη αυτή η φασαρία? Βοήθεια! Τι στην ευχή γίνεται εκεί πάνω? Γιατί τόση φασαρία? Και τι είναι αυτά τα χάλια στο πάτωμα? Μπορεί να σκοντάψει κάποιος και να χτυπήσει. Κάποιος πράγματι σκόνταψε και χτύπησε. Πω πω, καημένε μπαμπά Γουρουνάκη. Ελάτε, παιδιά, ελάτε να τακτοποιήσουμε. Μα, παίζουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Θα συνεχίσετε το παιχνίδι σας αφού συγγυρίσετε. Αφού όλα τα πράγματα είναι του Τζορτζ. Α, ώστε έτσι. Άρα αυτό είναι ένα από τα υπέροχα φουστάνια του Τζορτζ. Όχι. Μπορεί να είναι και δικά μου. Εντάξει, εγώ θα βοηθήσω τον Τζορτζ και η μαμά Γουρουνίτσα θα βοηθήσει την Πέπα. Να κάνουμε αγώνες. Κορίτσια εναντίον αγοριών. Ωραία ιδέα. Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Θέσεις έτοιμοι, πυρ! Κερδίζουμε. Όχι, χάνετε. Εκεί. Τι είναι αυτό? Αρκουδάκι! Έφαγα το κόσμο να σε βρω! Γρήγορα, Πέπα. Βάλε το αρκουδάκι στο καλάθι με τα παιχνίδια.